Θα ήθελα να ξεκινήσω και να μεταφέρω την αγωνία που βιώνουν αυτές τις μέρες πολλοί αγρότες σε περιοχές που πλήγηκαν από έντονες χαλαζοπτώσεις και καταστράφηκε μεγάλο μέρος της παραγωγής τους. Από Ηλία, Βιωτία, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Κατερίνη, Πέλα μέχρι Καβάλα, Ροδόπη και αλλού. Τεράστιες και εκτεταμένες ζημιές, όχι μόνο από θεομηνίες, αλλά και εξαιτίας ανεπαρκών έργων υποδομών. Οι αγρότες λοιπόν βρίσκονται σε απόγνωση και μπροστά σε νέα διέξοδα που έρχονται να προστεθούν στην ήδη τραγική οικονομική κατάσταση που βιώνουν. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελαιοκομικές περιφέρειες που επλήγηκαν από τον πονά καιρό καύσωνα του Μαΐου, δημιουργώντας μεγάλες ζημιές στην καρπόδεση και στα καρπίδια που υπήρχαν πάνω στα δέντρα, εκτός βέβαια και από τα άνθη. Ήδη και στις επίκαιρες ερωτήσεις αυτά τα ζητήματα μπαίνουν με έντονο τρόπο. Στην κυριολεξία δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Δεν το λέω απλά σε αντιδιαστολή με το σύνθημα που φωνάζουν οι διαδηλωτές για την εμψυχρό δολοφονία του εργάτη Αφροαμερικανού George Floyd από αστυνομικούς, που είναι επίκαιρο, αλλά θα μπορούσαν αυτό να το φωνάζουν και οι μικρομεσαίοι αγρότες. Γιατί όταν πληρώνουν υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, αλλά οι αποζημιώσεις είναι κουτσουρωμένες και δεν τις παίρνουν έγκαιρα, ούτε βέβαια για το σύνολο της κατεστραμμένης παραγωγής, τότε ναι, υπάρχει χοντρό πρόβλημα. Τους κλέβεται το 35% και δίνεται μόνο το 65% της ζημιάς που έχουν υποστεί. Μας είπατε χτες, κύριε Υπουργέ, ότι ο ΕΛΓΑ είναι ελλειμματικός και κάθε χρόνο μειώνονται τα αποθέματά του. Ο ΕΛΓΑ δεν έχει χρεοκοπήσει. Οι αγρότες πληρώνουν προκαταβολικά, κρατάτε τις εισφορές τους από τις επιδοτήσεις τους. Το κράτος δεν πληρώνει την εισφορά του από τον κρατικό προϋπολογισμό εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν δίκαια πολλές διαμαρτυρίες από τους αγρότες, γιατί αν και οι εργαζόμενοι του ΕΛΓΑ δουλεύουν σκληρά και με ένταση, όμως δεν φτάνουν με τίποτα. Πολλά χρόνια έχουν να γίνουν προσλήψεις και η μέση ηλικία των μόνιμων είναι πάνω από 50 ετών. Η υποστελέχωση του ΕΛΓΑ σε γεωτεχνικό δυναμικό είναι υπαρκτή, πιεστική και έχει συνέπειες. Φτάσαμε στον Ιούνιο του 2020 και περιμένουν ακόμα οι αγρότες να βγουν πορίσματα για ζημιές που έγιναν ένα χρόνο πριν. Κάνουν μηνύσεις με το δίκιο τους. Γι' αυτό χρειαζόσαστε άμεσα νομικούς αντί να πάρετε γεωτεχνικούς. Και το λέμε γιατί την ίδια στιγμή στον ΕΛΓΑ απολύονται γεωτεχνικοί και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Αλλά και από την κινητικότητα παρατηρείται αιμορραγία προσωπικού, διοικητικού και γεωτεχνικού τη στιγμή που είναι απαραίτητο να γίνουν προσλήψεις και όχι απολύσεις. Θα μπορούσατε, αν θέλατε, να ρυθμίσετε νομοθετικά για προσλήψεις όπως ακριβώς κάνετε με τους νομικούς στο άρθρο 15. Αλλά φαίνεται έχετε άλλα σχέδια. Ιδιωτικοποίησης του ΕΛΓΑ, που δεν είναι καινούρια, είναι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι καταστροφικές αν υλοποιηθούν. Σε ό,τι αφορά τα άλλα άρθρα, λίγα θα τα ψηφίσουμε. Θα μπορούσαμε περισσότερα, όμως δυσκολευόμαστε για δύο λόγους. Πρώτον, πολλά συνοδεύονται με υπουργικές αποφάσεις που θα βγουν μελλοντικά και θα διευθετήσουν σημαντικά ζητήματα. Όμως, λευκή επιταγή δεν σας δίνουμε. Και δεύτερο, άρθρα, ενώ είναι σε θετική κατεύθυνση, όμως συνοδεύονται με οικονομικές επιβαρύσεις για τον αγροτοπαραγωγό. Παραδείγματος χάρη, άρθρο 16, είναι σωστό ότι θα πρέπει να γίνεται συλλογή και διαχείριση των νεκρών ζώων με υγειονομικό σωστό τρόπο. Όμως, δεν πρέπει να χαρατσώνεται γι' αυτό ο κτηνοτρόφος. Θα εκφραστούμε λοιπόν με το παρόν. Ή
το άρθρο 8 για τις σταυλικές εγκαταστάσεις. Συμφωνούμε να μην πληρώσουν πρόστιμα οι παραγωγοί. Δεν ευθύνονται. Ωστόσο, αυτό δεν φτάνει. Να μην επιβαρυνθούν όμως και με τα έξοδα για έκδοση αδειών. Να γίνουν όλα αυτά οργανωμένα από το κράτος με πολλαπλά κριτήρια, να μπορεί να επιβιώσει ο κτηνοτρόφος και να εξασφαλιστεί και η προστασία του περιβάλλοντος. Σε ό,τι αφορά το μελισσοκομικό μητρό, στο άρθρο 9, ναι, χρειάζεται. Ελπίζουμε όμως να μην βάλετε τέλος, αφού η ανάπτυξη του μελισσοκομικού μητρώου, όπως και η μελισσοκομική ταυτότητα, θα καθοριστούν με υπουργικές αποφάσεις. Όμως αυτό από μόνο του και πάλι δεν αρκεί, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η νοθεία. Στα κύθυρα κατεξοχήν μελισσονήσει δεν υπάρχει έλεγχος εδώ και πάρα πολλά χρόνια διαμαρτύρονται οι ίδιοι συνεπείς μελισσοκόμοι, γιατί ευνοείται η διακίνηση της νοθείας. Παρακαλούν για έναν κτηνίατρο να περνάει 1-2 φορές το χρόνο. Μας είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι ενδιαφέρεστε για τη μελισσοκομεία και ότι θα διαθέσετε 19,4 εκατομμύρια για το Εθνικό Πρόγραμμα Μελισσοκομείας. Ωστόσο, θεωρεί προβληματικές τις αποφάσεις σας η Ομοσπονδία Μελισσοκόμων, σημειώνοντας μάλιστα ότι με τον κορονοϊό δεν μπορούσαν να μετακινηθούν και ήταν άνοιξη, δηλαδή κρίσιμη εποχή, με επιπτώσεις στην παραγωγή τους και δεν τους έχετε συμπεριλάβει στους πληγέντες και έχουν δίκιο. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 7, υπάρχει μια επιμονή από το ΣΥΡΙΖΑ για την καλλιέργεια της κάναβης, ότι θα συμβάλλει ούτε λίγο ούτε πολύ στην ανάπτυξη της χώρας. Γι' αυτό ουσιαστικά ζητάει ελαστικούς ελέγχους. Θα θυμίσω τα εξής, γιατί υπάρχει πάντα μια συνέχεια. Στην κοινή υπουργική απόφαση τον Απρίλιο του 2016, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για την καλλιέργεια κάναβης, που προορίζεται για βιομηχανική χρήση, θέσατε στους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάναβης βιομηχανικής χρήσης με περιεκτικότητα σε τετραϊδροκαναβινόλη μέχρι 0,2%. Και έμπαινε ως προαπαιτούμενο ο αγρότης να έχει λευκό ποινικό μητρό για να μην έχει και να μην έχει καταδικαστεί για αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά. Επίσης, να γίνεται ετήσιος επιτόπιος έλεγχος στο 20% των εκτάσεων που δηλώνονταν. Την επιλογή της ελεγχόμενης έκτασης θα την έκανε και την κάνει ο ίδιος ο αγρότης. Τα δείγματα θα αποστέλλονται σε δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια ελέγχου και την επιλογή του εργαστηρίου θα την κάνει ο ίδιος ο αγρότης. Από όλα αυτά φαίνεται ότι προωθείται διαδικασία που δεν εξασφαλίζει τον έλεγχο της κάναβης, αν θα είναι δηλαδή κλωστική ή ινδική, και δεν είναι μόνο θέμα σπόρου, αλλά και τεχνική σε ό,τι έχει σχέση με την άρδευση, και αυτό το έλεγαν και οι τεχνοκράτες που γράφανε την απόφαση. Αυτά για την ιστορία που έχει συνέχεια. Τέλος, για τις νομοτεχνικές βελτιώσεις, δεν αλλάζει κάτι, ειδικά στα άρθρα 27 και 28 που θα ψηφίσουμε και θα εκφραστούμε με το παρόν στο 29, αφού κάναμε παρατηρήσεις, αλλά δεν βλέπουμε να τις παίρνετε υπόψη. Σε ό,τι αφορά τις υπουργικές τροπολογίες, την πρώτη την ψηφίζουμε και στη δεύτερη εκφραζόμαστε με το παρόν.